Δείγμα, πρέπει να πάρουν τώρα δείγμα από όλους τους υγειονομικούς. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να είμαστε άτομα στον Ευαγγελισμό. Πόσα κρούσματα είχαμε στον Ευαγγελισμό, κύριε Σόρα? Από εργαζόμενους δεν μας έχει ανακοινωθεί κάτι ότι κάποιοι ήταν θετικοί στον ιό ή κάποια στιγμή κάποιοι πήραν. Σε καραντίνα, τέλος πάντων, πόσοι είναι? Θα πρέπει να ξέρετε πόσοι είναι σε καραντίνα. Μα ακριβώς, ας πάρουν ένα μεγάλο αντιπροσωπευτικό δείγμα. Αν δεν πάρουν και τις 3.000 που εργαζόμαστε, ας πάρουν 100, 200, 300 στα τυφλά, να ξέρουν ήδη σε τι υπάρχουν κάποιοι που μιλάμε. Επίσης, επειδή σας ακούω διακεκομένα, με συγχωρείτε. Επίσης, εμείς έχουμε ένα πρόβλημα. Είναι τα μέσα προστασίας, τα οποία μας τα δίνουν με το σταγονόμετρο. Μάλιστα. Δηλαδή, οι γνωστές μάσκες P3, οι υψηλής προστασίας, δεν υπάρχουν. Είναι θέματα τα οποία καλά κάνετε και τα λέτε, πολύ καλά κάνετε και τα λέτε. Αν δεν τα αναδείξουμε εμείς, ποιος θα τα αναδείξει, κύριε Παπαδάκη? Γι' αυτό σας δώσαμε και την ευκαιρία και τη δυνατότητα, και κακώς που σας βγάζουμε με περιορισμένο χρόνο, και τις επόμενες μέρες θα δώσουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια νεότερη επικοινωνία, προκειμένου να μας εκθέσετε όλα τα ζητήματα, γιατί θα πρέπει να ακούγονται. Καλό είναι το χειροκρότημα, για τους γιατρούς, αλλά το θέμα είναι να μπορούμε να σας δώσουμε και τη δυνατότητα για να δουλέψετε. Η πλειοψηφία τήρησε την ατομική ευθύνη. Μάλιστα. Τώρα είναι η ώρα της κρατικής ευθύνης να οργανώσει όλα αυτά που σας είπα. Δεν θα διαφωνήσουμε καθόλου, κύριε Σόρα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή εμείς, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Πολύ σημαντικά αυτά τα οποία ακούγονται. Και φυσικά θα πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο. Εγώ να απολογηθώ, γιατί με βάση τον προγραμματισμό των αρχισυντακτών μου θα έπρεπε να μιλήσουμε για τον κύριο Κρεμαστινό, και με έβαλε στη θέση μου ο κύριος Σόρας. Έχει δίκιο. Δεν μπορούσα να τον υποχρεώσω τον άνθρωπο, αλλά νόμιζα ότι είχε γίνει συνεννόηση για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Εάν το ήξερα ότι θα έπρεπε να μιλήσουμε και για την κατάσταση του Ευαγγελισμού, θα δίναμε πολύ περισσότερο χρόνο. Απολογούμε, εγώ προσωπικά, και αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, έστω και αν δεν μου ανήκει εξ ολοκλήρου. Μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε.